Προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε το ρολόι. Γι' αυτό δεν είναι γρήγορο το χρόνο. Ιωάννης Παπαπέτρου, ένας από τους διακριθέντες, γιατί δεν υπήρχε και υστερήσας νομίζω κανένας από τον Ολυμπιακό σήμερα, Ιωάννη. Όλοι δώσανε κάτι σε αυτή την νίκη, όλοι δώσανε τα μέγιστα και είμαστε πολύ χαρούμενοι για μια μεγάλη ομαδική νίκη. Τι άλλαξε σήμερα? Νομίζω ότι άλλαξαν αρκετά, αλλά εσύ θα μας πεις. Σίγουρα τακτικά αλλάξαμε λίγο τον τρόπο παιχνιδιού μας, αλλά επικεντρωθήκαμε πιο πολύ στο να είμαστε όλοι μαζί. Νομίζω η εικόνα μιλάει από μόνη της. Ο πάγκος και η ομάδα που παίζει μέσα ήταν ισόμοι σε όλο το παιχνίδι. Και νομίζω ότι απλά επικεντρωθήκαμε στο να παίξουμε πιο σκληρά, να κάνουμε κάτι παραπάνω από μπάσκετ και να παλέψουμε με τα κορμιά μας πιο δυνατά από ό,τι κάναμε στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Ήσασταν κάπως υπνοτισμένοι, ειδικά στο δεύτερο και το τρίτο δεκάλεπτο του προηγούμενου αγώνα, έτσι δεν είναι? Και η πιο χαρακτηριστική εικόνα ήταν ο πανηγυρισμός, ο δικός σας μαζί με τον coach, με τις σφιγμένες γροθιές, λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του σημερινού αγώνα. Βγάλατε πολύ πίεση. Σίγουρα υπήρχε μεγάλη πίεση. Δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με την απόδοση μας στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Χάσαμε δύο παιχνίδια στη σειρά και νομίζω ότι η απόδοση ήμασταν το χειρότερο από όλα. Ο τρόπος που χάσαμε, ακόμα και αν ήταν κλειστά παιχνίδια, εν τέλει είδαμε το βίντεο και δεν μας άρεσε η εικόνα μας. Και θέλαμε να δείξουμε το πραγματικό μας πρόσωπο και την ψυχή που βγάζουμε στο γήπεδο. Τι μέτρησε περισσότερο απόψε? Πνευματική ήταν η νίκη περισσότερο από αγωνιστική? Σίγουρα. Συνεπώς, με βάση αυτά που μας λες. Σίγουρα. Η ψυχή και η θέληση μέτρησε. Όλα τα παιδιά το θέλανε πάρα πολύ και νομίζω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που απλά καταφέραμε να φέρουμε τη σειρά πίσω στο σεφ, γιατί μένει ακόμα ένα παιχνίδι και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα το παίξουμε στον κόσμο μας. Θεωρείς ότι ήταν μια υπέρβαση το απόψινο αποτέλεσμα? Δεν ήσουν στην ομάδα τις χρονιές που πήρε την Ευρωλίγκα, που πήρε το τρόπαιο, back to back, 12 και 13, αλλά έχεις δει εκείνα τα παιχνίδια. Ξέρεις τι είχε γίνει τότε. Θεωρείς ότι έγινε μια ανάλογη υπέρβαση απόψε, γιατί ο Ολυμπιακός, κακά τα ψέματα, ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Εάν έχανε απόψε, αποχαιρετούσε. Προσωπικά πιστεύω ότι η σημερινή νίκη είναι μια μεγάλη νίκη και για να φτάσεις ψηλά θέλεις μεγάλες νίκες, θέλεις καλές εμφανίσεις. Εμείς κάναμε απλά μια μεγάλη νίκη, μια νίκη που δείχνει χαρακτήρα, αλλά πρέπει να κάνουμε άλλη μια νίκη για να μπορούμε μετά να κρίνουμε και να μιλάμε για ένα μεγάλο comeback. Δώσε μας δύο στοιχεία από την αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού σας σήμερα, και αμυντικά και επιθετικά. Κυρίως όμως αμυντικά, τι άλλαξε? Θα μιλήσω πρώτα για την επίθεση, γιατί νομίζω ότι στο τρίτο παιχνίδι επιθετικά δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Βάλαμε πιο καλά τα κορμιά μας, κάναμε πιο δυνατά screen. Νομίζω ότι σε όλα τα screen βρήκαμε ένα κορμί και ανεξαρτήτως ποιος έκανε το screen, έκανε ένα δυνατό screen και αυτό κούρασε την ΕΦΕ στη διάρκεια του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα σίγουρα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά στα επιθετικά rebound. Αλλά νομίζω μετά τα 8 επιθετικά rebound που πήραν αυτοί στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο νομίζω πήραν 5 και σίγουρα επικεντρωθήκαμε πιο πολύ στις καλές μας άμυνες στο δεύτερο ημίχρονο και στα αμυντικά rebound. Στο ημίχρονο τι συζητήσατε στα αποδυτήρια, γιατί το ξεκίνημα δεν ήταν σήμερα καλό για τον Ολυμπιακό σε αντίθεση με ό,τι ακολούθησε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο? Ξέραμε ότι και η ΕΦΕΣ θα μπει πολύ επιθετικά. Ξέραμε ότι όσο περνάνε τα παιχνίδια, κάθε παιχνίδι γίνεται και πιο δύσκολο. Εμείς με τη διαφορά των 3 πόντων που μπήκαμε στο ημίχρονο είπαμε ότι είμαστε εκεί πέρα που θέλουμε να είμαστε. Ξέρουμε ότι θα είναι κλειστό παιχνίδι. Είχατε μείνει κοντά στο σκορ, λες, παρότι βρεθήκατε με διψήφιες διαφορές πίσω από νωρίς. Οπότε ξέραμε ότι από εκεί και πέρα, όταν το σκορ είναι έτσι και στο κακό σας διάστημα, ξέραμε ότι θα παίξουμε καλύτερα, ξέραμε ότι θα βάλουμε τα σουτ και ξέραμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο είναι η σειρά μας να παίξουμε καλό μπάσκετ. Είναι τα play-off του Σπανούλη, αυτά τα play-off. Θα ήταν άδικο να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός πρώιμα με το Σπανούλη να πραγματοποιεί τέτοιες συγκλονιστικές εμφανίσεις. Στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς που χάσατε στις λεπτομέρειες και παρά λίγο να αποκλειστείτε, πριν βρεθείτε δηλαδή με την πλάτη στον τοίχο εδώ, ο Σπανούλης πάλι ήταν συγκλονιστικός. Και απόψε, ένα σχόλιο για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Είναι ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση που προσθέτει σε αυτά που έχει καταφέρει στη ζωή του. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι άδικο να κρίνει στο Σπανούλη, οποιοδήποτε να κρίνει την καλή ή την κακή του την εμφάνιση. Δεν λέω ότι γίνεται, αλλά είναι άδικο, γιατί αυτός ο άνθρωπος πραγματικά τι έχει προσφέρει και τι συνεχίζει να προσφέρει στην ομάδα είναι πραγματικά μαγικά. Αλλά θέλω να τονίσω ότι η νίκη είναι ομαδική και νομίζω ότι όλα τα παιδιά στον τελευταίο παίχτη δώσαν κάτι σήμερα. Είχε πληγωθεί καθόλου ο εγωισμός σας από τον τρόπο που χάσατε και στο σεφ και εδώ το τρίτο παιχνίδι? 2 πόντους διαφορά η ήττα στο σεφ, 4 πόντους η ήττα στο τρίτο παιχνίδι εδώ. Πάρα πολύ, ναι. Ο εγωισμός είχε πληγωθεί πάρα πολύ και η ομάδα ήθελε να αντιδράσει και ήθελε να δείξει μια καλύτερη εικόνα και τουλάχιστον αν χάσει να πέσει μαχόμενη. Ήρθαν και οι πρόεδροι της ομάδας στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα. Πανηγυρίσατε ή κρατάτε δυνάμεις για την ερχόμενη Τρίτη? Γιατί δεν έχει τελειώσει η δουλειά.
Εντάξει, νομίζω το χαρήκαμε όσο είδατε εδώ πέρα στο παρκέ και ίσως άλλα 5 λεπτά μέσα στα αποδυτήρια. Από εκεί και πέρα ηρεμήσαμε και με καθαρό μυαλό όλοι να δούμε τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα για να παίξουμε έξυπνο μπάσκετ, να παίξουμε ψυχή για ακόμα ένα παιχνίδι. Κούραση υπάρχει? Όχι, τώρα δεν υπάρχει κούραση. Σίγουρα δεν το υπολογίζει καθόλου. Δηλαδή. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Για... Και να μην κοιμηθούμε καθόλου τώρα, θα πρέπει να μπούμε με ενέργεια την Τρίτη να παίξουμε να δώσουμε όλα. Οι άλλοι τρεις περιμένουν πάντως, έτσι. Φενέρ, Ρεάλ, που θα είναι και ο ένας ημιτελικός, και η ΤΣΕΣΚΑ. Σίγουρα, ναι. Και θέλουμε να είμαστε κι εμείς εκεί. Νομίζω ότι για όσους έχουν πάει στο Final Four είναι κάτι μαγικό. Προσωπικά το έχω ζήσει μια φορά. Και πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να ξαναβρεθούμε εκεί. Για να ξαναγυρίσετε εδώ στις 18 του μήνα, 19-21 είναι οι αγώνες του φετινού Final Four. Ένα μήνυμα για τον κόσμο εν ώψη της Τρίτης για το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Θέλουμε το γήπεδο γεμάτο. Θέλουμε τον κόσμο μας να είναι εκεί να μας στηρίξει. Ξέρει ο κόσμος τι σημαίνει για αυτή την ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα το κάνουμε αυτό μπροστά στον κόσμο μας και θα δώσουμε αυτή τη μάχη μπροστά στον κόσμο. Και άλλη μία ερώτηση πλέον από τον τραυματισμό του Λοντζέσκι και μετά έχει κατέβει τουλάχιστον μία θέση. Βεβαίως αυτά τα παιχνίδια χρειάστηκε και στο τέλος του τρίτου αγώνα και σήμερα να κατέβετε μία επιπλέον θέση και εσύ και ο Κώστας. Να παίξετε και στη θέση 2 δηλαδή εκτός από 3. Εντάξει, ό,τι. Έχεις απελευθερώσει και εσύ δυνάμεις περισσότερες. Σίγουρα, ό,τι μας ζητάει ο προπονητής το κάνουμε. Ο προπονητής είναι αυτός που δίνει τις εντολές εδώ πέρα και αυτός που βάζει κάτω τα πλάνα και τα σχήματα και νομίζω ότι ό,τι σου ζητιέται να το κάνεις πρέπει να το κάνεις σαν παίχτης. Ευχαριστώ πολύ, Ιωάννη. Συγχαρητήρια. Λοιπόν.